Ευχαριστούμε τον κύριο Μαλιωτάκη, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, για το θέμα του ενιαίου αγροτικού συλλόγου, την απόφαση και το σκεπτικό της δικαιοσύνης. Μας το περιέγραψε προηγουμένως ο δικηγόρος, ο κύριος Καλατζάκης ο Μάνος. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Μιχάλη μου, τι κάνεις? Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Παγκαράκη. Καλημέρα στους ακροατές. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ένα σχόλιο, πρώτο σχόλιο, την απόφαση του δικαστηρίου. Η απόφαση του δικαστηρίου, είδαμε ότι τελικά τα καταστατικά και οι νόμοι δεν έχουν 10 ερμηνείες. Έχουν μία ερμηνεία. Ήταν αυτό που λέγαμε από την αρχή, ότι ό,τι κινήσεις γίνανε, γίνανε με γνώμονα και βάση πρώτα απ' όλα το συμφέρον των αγροτών, μακροπρόθεσμα αν θέλετε, της Ιεράπετρας, γιατί αναφερόμαστε στα όρια του Δήμου Ιεράπετρας μέσα από τον Αγροτικό Σύλλογο, και κατ' δεύτερον τη γιγάντωση, την εδραίωση και να αποκτήσει ξανά την έγκλη που αρμόζει σε ένα συνδικαλιστικό όργανο που είναι ο Αγροτικός Σύλλογος του Δήμου Ιεράπετρας, μια και είναι πυλώνας στήριξης σε πρωτογενή τομέα του τόπου μας. Η αγροτική παραγωγή. Είτε αυτό αναφέρεται σε κυπευτικά θερμοκηπίου, είτε σε ελιές, είτε σε αμπέλια, είτε ζωική, είτε φυτική παραγωγή. Και τους ψαράδες μας, έτσι εννοείται. Ναι. Ωραία. Ναι. Οπότε σας ικανοποιεί αυτή η απόφαση και πάμε στην επόμενη μέρα. Πώς τη βλέπετε, έτσι, ένα σχόλιο, τι γίνεται από εδώ και πέρα? Είπαμε ότι το δικαστήριο όρισε προσωρινό διοικητικό συμβούλιο να πάει το σώμα σε γενική συνέλευση και η γενική συνέλευση να αποφασίσει για τις εκλογές, έτσι. Είναι λοιπόν αυτή τη στιγμή μπαίνουμε είναι διαδικαστικά τα θέματα. Από ό,τι γνωρίζω, ο πρόεδρος της Ελεκτικής Επιτροπής, ο Παναγιώτης ο Μπαλοφιάρης, βάσει και της δικαίωσης της αίτησης που κάναμε τότε μέσα από το δικαίωμα που μας έδινε το καταστατικό μας για να προχωρήσει η σύσταση του προσωρινού διοικητικού συμβουλίου, αυτό θα κάνει και τώρα, θα καλέσει τους ορισμένους από το δικαστήριο όσο αφορά το προσωρινό ΔΣ, θα γίνουν οι αρχιερισσές του ΔΣ, θα κατεβούμε σε γενική συνέλευση και από εκεί και ύστερα ορίζουμε την ημέρα των εκλογών. Ωραία. Μεγάλο στοίχημα για τον τόπο. Αυτό. Μεγάλο στοίχημα για τον τόπο να πετύχουμε την γιγάντωση του Αγροτικού Συλλόγου όσο αφορά τη συμμετοχή των αγροτών μας. Σωστά. Στον φορέα του, που είναι το σπίτι του, που είναι ο χώρος όπου αναφέρονται, δίνονται προτάσεις και λύσεις για τα προβλήματα που ταλανίζουν είτε την καθημερινότητά του, είτε έκτακτα, είτε κορονοϊό, είτε άλλα θέματα που έχουν λυμνώσει και έχουν βαλτώσει τα τελευταία χρόνια και δεν βρίσκουμε τη λύση. Ωραία. Πώς μπορεί να προσεγγίσουμε τώρα, να προσεγγίσετε τον αγροτικό κόσμο και να συμμετέχει, κύριε Μαλιωτάκη, σε αυτή τη διαδικασία που με δεδομένο ότι δεν έχουμε και την κουλτούρα του συνδικαλίζεσθε και αυτό έχει φανεί τα τελευταία χρόνια από πολλές έτσι, εκδηλώσεις. Θα δώσω δύο παραδείγματα, ξεκινώντας με το εξής. Καταρχήν, για να δώσω τα παραδείγματα, το παρελθόν δεν πρέπει να καταδικάζει το μέλλον. Γνωρίζομαι γιατί ο κόσμος αποσύρθηκε από τα κοινά. Είναι πολυετή το πρόβλημα, δεν είναι τώρα. Δεν παρουσιάστηκε τώρα στις τελευταίες εκλογές, στις προηγούμενες. Είναι πολυετή το πρόβλημα. Το παρελθόν λοιπόν δεν πρέπει να καταδικάζει το μέλλον. Από εκεί και ύστερα, παραδείγματα το πώς έχουμε κρατηθεί. Όπου υπήρχε μαζική συμμετοχή. Δείτε το νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Παρόλα τα προβλήματα που έχει, στάθηκε γιατί ο κόσμος και οι φορείς συμμετείχαν καθολικά. Και να θέσω και ένα τελευταίο πρότεινο παράδειγμα, δείτε τους ανθοπαραγωγούς όσο αφορά την περίπτωση του κορονοϊού. Σε πανελλαδικό επίπεδο συμμετείχανε όλοι οι ανθοπαραγωγοί, μια φωνή και μια γροθιά, και αποφασίσανε το τι θέλουν να κάνουν. Αλλά δεν έγιναν μόνο μερός κινήσεις. Και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι μονομερείς κινήσεις φέρνουν και μονομερή αποτελέσματα. Εμείς θέλουμε την καθολική. Πρέπει
πρέπει να έχουμε την καθολική συμμετοχή του κόσμου για να πούμε ότι αυτοί οι 7 που θα διαλέξουν από τους 20 υποψήφιους ή τους 30 υποψήφιους. Γιατί βάσει του πληθυσμού των φυσικών προσώπων που διέπουν το αγροτικό επάγγελμα στο Δήμο της Ιεράπετρας, τόσο πρέπει να είναι, τόσοι πρέπει να είναι κατά τη γνώμη μου οι υποψήφοι. Και οι 7 που θα μπουν μπροστά, έχοντας την καθολική στήριξη, γιατί κακά τα ψέματα, 7 θα τρέχουν και με 2.500 άτομα, 7 θα τρέχουν και με 100 άτομα. Το θέμα είναι στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Και όταν ζητάς λύσεις και προτάσεις για τον κλάδο σου, ποια είναι η δύναμη και τα πόδια σου, που είναι ο κόσμος. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό πάει... πώς θα γίνει. Έχετε, υπάρχει κάποια έτσι σκέψη να γίνει μια μεγάλη τρανταχτή γενική συνέλευση που δεν ξέρω και με τον κορονοϊό που θα γίνει. Αλλά μπορώ να προτείνω εδώ την πλατεία με τα παγκάκια που έχουν στηθεί και είναι έτσι αραιά και μπορεί να στηθεί ο κόσμος, να κατάγει τις αποστάσεις. Κοιτάξτε λίγο να... Πάτε, πώς θα γίνει η γενική συνέλευση που είναι εκ των πραγμάτων είναι θέμα. Κόσμος, ναι, πέρα από την πέρα από ότι πρέπει να καταλάβουμε την αναγκαιότητα ενός ισχυρού συνδικαλιστικού οργάνου σε επίπεδο Δήμου, αυτό το καταλαβαίνουμε, νομίζω κανένας... Ναι, αυτοί που προτίθονται να βγουν μπροστά, πρέπει να αναφέρονται και σε προγράμματα και ποιες είναι οι προτάσεις που θέτουν σε πάγια ζητήματα όσον αφορά τη λειτουργία του Αγροτικού Συλλόγου. Γιατί έχουν αλλάξει εποχές, μπαίνουμε σε εποχή της, έχουμε την εποχή της ψηφιοποίησης αυτή τη στιγμή και βλέπουμε ακόμα και τα, να κάνω μια παρένθεση εδώ, ακόμα και το Υπουργείο μας, δηλαδή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, να μην έχει μπει την εποχή της ψηφιοποίησης. Παραδείγματος χάρη να ψηφιοποιηθούν τα συστήματα που έχουμε να κάνουμε με τις καταγραφές, που έχουμε να κάνουμε με τα προβλήματα, που έχουμε να κάνουμε με τα όσδε μας, όλα αυτά πρέπει να ψηφιοποιηθούν. Μια πρόταση λοιπόν είναι παραδείγματος χάρη, να πω η εποχή της ψηφιοποίησης. Άρα να ψηφιοποιηθεί δηλαδή και ο ενιαίος αγροτικός σύλλογος με κάποιο τρόπο να πρωτοκολλήσει, δηλαδή, να μπορεί και ο άλλος να ψηφίσει στο κάτω-κάτω και μέσα από το κινητό του, δηλαδή κάπως έτσι το σκέφτεται, σκέφτεστε εξυγχρονισμό. Ναι, μπορούν να γίνουν πολλά. Ένα παράδειγμα είναι αυτό, η ψηφιακή εποχή. Άλλα παραδείγματα του πώς, μάλλον από ποια σκοπιά βλέπουμε τα προβλήματα και τη λύση τους, να διέπει επιστημονικό προσωπικό πλέον τον Αγροτικό Σύλλογο. Είναι έτσι τα πράγματα και οι κατευθύνσεις που δεν μπορείς να πας πουθενά χωρίς δικηγόρο, χωρίς λογιστή και χωρίς ένα τεχνικό σύμβουλο, παύλα γεωπόνο. Άρα να εξυγχρονιστεί, Μιχάλη Μαλιωτάκη, λέτε, και να μπουν μέσα και οι ειδικοί επιστήμονες που να καθοδηγούν ή να συμβουλεύουν, να το πω αλλιώς. Να συμβουλεύουν το Δέλτα Σίγμα. Είτε έχει να κάνει με νομικό σύμβουλο, είτε να έχει με τεχνικό σύμβουλο, είτε με εμπορικό σύμβουλο, ξέρω εγώ, marketing ή δεν ξέρω τι άλλο μπορείτε να βάλετε. Αυτό όμως προϋποθέτει και χρήματα για να γίνει. Μπράβο. Αυτό. Εκεί λοιπόν έρχεται η συμμετοχή του κόσμου. Εκεί έρχεται η συμμετοχή του κόσμου. Γιατί χωρίς τη συμμετοχή του κόσμου δεν γίνεται τίποτα. Μπορεί να έχουμε όνειρα και βλέψεις για το πώς θέλουμε το σπίτι μας. Σε προβλήματα, είτε αυτά έχει να κάνει με πολλαπλασιαστικό υλικό, είτε με κολλήματα του εμπορίου, είτε με έκτακτες καταστάσεις, όπως είναι τώρα ο κορονοϊός, όπως ήταν το E-coli, όπως είναι φυσικές καταστροφές. Όλα αυτά για να γίνουν και για να διέπουν, να διέπει μάλλον, να υπάρχει μια στήριξη επιστημονικού προσωπικού μέσα στον αγροτικό μας φορέα. Από τη μια χρειάζονται πόροι, οι πόροι έρχονται από τις συνδρομές και τις εγγραφές των μελών του Αγροτικού Συλλόγου και από διάφορες άλλες δράσεις που μπορεί να πραγματοποιήσει εν καιρό διοίκησης, ώστε να φέρουν χρήματα στο Σύλλογο για να τα χρησιμοποιήσουν για μας, για το επάγγελμά μας, για το μέλλον μας, για τα παιδιά μας που έρχονται και έχουν διαλέξει να ακολουθήσουν το επάγγελμά μας. Ας τους δώσουμε τη δυνατότητα λοιπόν και τη στήριξη και τη μαγιά που μπορούμε να πούμε σε μια εποχή που μπαίνουμε, που είναι καινούργια και πρωτόγνωρη για μας, γιατί η καθημερινότητά μας, όπως όλοι μας έχουμε καταλάβει και όλοι βλέπουμε, αλλάζει.
αλλάζουμε εμπορικές κατευθύνσεις, αλλάζουμε οικονομικές, όλα αλλάζουν από κάτω, γίνεται μια αναμόχλευση και πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων εάν θέλουμε να έχουμε την βιωσιμότητα που αρμόζει στο επάγγελμά μας. Ωραία. Οπότε πάμε μπροστά λοιπόν. Στοίχημα οι συμμετοχές και οι εγγραφές στο Σύλλογο, ο οποίος πρέπει να προχωρήσει μετά το επόμενο διάστημα με διαφορετικό τρόπο από ό,τι γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Δηλαδή ο πρόεδρος ή το ΔΟΥΣΟΥ δεν τα γνωρίζει όλα. Προφανώς θα συμβουλεύεται έτσι, εξειδικευμένο προσωπικό. Για να το προμηθευτεί αυτό, για να έχει τέτοιο προσωπικό, θα πρέπει να έχει και χρήματα για να το κρατήσει. Και για να μην, για να καλύψω ερωτήσεις από τους συναδέλφους μου, μα σας δόθηκε η ευκαιρία γιατί δεν το κάνατε. Είναι πολύ απλούστατα, όπως και στην, όταν στις τελευταίες εκλογές αποφασίστηκε να παραιτηθεί σύσσωμα το ΔΟΥΣΟΥ. Ο λόγος ήταν η μη συμμετοχή του κόσμου. Σκοπό είχαμε την αφύπνιση και την ενεργοποίηση του κόσμου. Κάποιοι δεν το εκτερνίστηκαν και δυστυχώς κολλήσαμε ένα πεντάμινο, ενώ θα μπορούσαμε να έχει λήξει η υπόθεση από το Δεκέμβρη, πήγαμε να λύγει το Μάη. Από εκεί και ύστερα όμως, το παρελθόν δεν καταδικάζει το μέλλον. Εδώ είμαστε, πρέπει όλοι να αγκαλιάσουμε το σπίτι μας και να τους δώσουμε τις νέες στέρες βάσεις για μια καινούργια εποχή που έρχεται. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τα επόμενα χρόνια. Πάρα πολύ σωστά τα λέτε. Πρέπει να ενισχύσουμε το συνεταιριστικό κίνημα, πρέπει να ενισχύσουμε να ενισχύσουμε τις βάσεις μας από τους επιστημονικούς μας φορείς, που έχουμε ικανότατα και άξια άτομα, νέα γενιά στην Ιερά Πέτρα, που μπορούν να προωθήσουν θέματα, απόψεις και λύσεις, και επιτέλους να ακουστούμε τα θέματά μας και τα προβλήματά μας στα κέντρα λήψης αποφάσεων, ώστε να κατευθύνονται προς τη λύση αυτών και όχι το πάγωμα. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, να έχουμε περάσει ένα Μάρτιο και ένα Απρίλιο με το 70% της παραγωγής μας να είχε μείνει αδιάθετο. Οι τιμές πάντα γνωρίζαμε ότι το Μάη είναι πολύ χαμηλές. Κάποια καινούργια δεδομένα έρχονται και βλέπουμε τα εξαγώγημα προϊόντα μας να στέκονται στο ύψος των περιστάσεων. Παρόλα τα προβλήματα που δημιουργούνται, στέκουν στο ύψος των περιστάσεων. Αυτό κάτι μας λέει. Όλα αυτά πρέπει να τα αναλύσουμε, να βάλουμε τα δεδομένα κάτω, να δούμε τις πενταετίες μας, να δούμε τι έρχεται μπροστά μας, να έρθουμε σε επαφή με το εμπορικό κομμάτι, γιατί έρχονται τα καινούργια προγράμματα από τον Ιούλιο, Αύγουστο, όσο αφορά τι κλείνουμε για την επόμενη χρονιά, να δούμε το διεθνή ανταγωνισμό. Πρέπει να τα βάλουμε όλα κάτω, να τα αναλύσουμε για να ξέρουμε πού βαδίζουμε. Ωραία. Προς το παρόν, μένουμε στη Γενική Συνέλευση που θα οριστεί, πότε θα γίνει, πού θα γίνει, γιατί έχουμε και πρακτικά ζητήματα συγχρονισμού κλπ. Οπότε θα τα δούμε στην πορεία και όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα για το πώς πάμε και πώς φτάνουμε εκεί, θα τα εξετάσουμε σε επόμενες εκπομπές, κύριε Μαλιωτάκη. Θα δούμε την εποχή μετά κορονοϊού, πώς θα είναι και πώς πρέπει να οργανωθούμε με διαφορετικό τρόπο. Οπότε θα τα ξαναπούμε, γιατί έτσι κι αλλιώς έχουμε ξεκινήσει αυτή την κουβέντα εδώ στον ηχό, τουλάχιστον 3 εβδομάδες τώρα κλείνουμε και κάποιες ενδιαφέρουσες συζητήσεις, συνεντεύξεις με ανθρώπους που είναι του μεγάλη συμβολή. Έτσι. Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι είναι μεγάλη συμβολή σας μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τουλάχιστον τα τοπικά, θέτοντας απόψεις, προτάσεις, προβλέψεις, συζητήσεις, αναμοχλεύοντας θέματα που κρατάνε ζωντανά, να μου επιτραπεί η έκφραση, όσον αφορά τα προβλήματα και τις διεκδικήσεις. Είτε αυτό γίνεται με μονομερές κινήσεις όταν δεν υπάρχει μια συνολική εκπροσώπηση, είτε οτιδήποτε, και καλά γίνεται. Δεν καταδικάζομαι, γιατί γιατί μπορεί να ακουστεί κάπως οι μονομερές. Από τη στιγμή όμως που δεν υπάρχει μια συλλογική εκπροσώπηση, καλά κάνουμε και υπάρχουν, καλά κάνουμε και θέτουμε τα θέματα επιτάπητος, καλά κάνουμε σαν αγροτικός τόπος και φορές του τόπου και ασχολούνται. Αλλά αυτό, για να επιτευχθούν οι λύσεις και να έχουμε τα απτά αποτελέσματα που χρειαζόμαστε, είναι ένα καθολικό συλλογικό όργανο
να μπορεί να ανταπεξέλθει και να αγκαλιάζει όλα τα προβλήματα και τα θέλω του τόπου. Mm-hmm. Είτε αυτά είναι ο τελευταίος ελαιοκαλλιεργητής στο πιο ακριτικό χωριό του Δήμου Ιεράπετρας, mm-hmm. είτε είναι στο κέντρο της θερμοκηπιακής παραγωγής οι αγρότες μας. Είναι όλοι το ίδιο, έχουν όλοι τις ίδιες ανάγκες, όλοι τα ίδια mm-hmm. προβλήματα. Κοιτάζομαι την επιβίωση και τη διαβίωση μας σαν επαγγελματίες και πρέπει όλα αυτά να τα βγάλουμε μπροστά με το σωστότερο δυνατό τρόπο σε μια καινούργια εποχή. Εδώ θα είμαστε λοιπόν συμπαραστάτες όλων αυτών των, έτσι, των προβληματισμών, εννοείται, έτσι, για τη στήριξη της οικονομίας της περιοχής. Κύριε Μαλιτάκη, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Πολύ καλημέρα. Να είστε καλά. Γεια. Αυτά λοιπόν με τον κύριο Μαλιωτάκη, αναφορικά με...